ακολούθησε τη συνόδου κορυφής για το προσφυγικό. Στη σημερινή συνάντηση που αφορούσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις οποίες περνούν οι προσφυγικές ροές, καθώς και χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περνούν οι ροές, οι προσφυγικές, απασχόλησαν μια σειρά από ζητήματα. Εξ αρχής υπήρχαν τρεις παράλογες προτάσεις και οι τρεις απερίφθησαν. Η πρώτη παράλογη πρόταση ήταν αυτή που αφορούσε τη δημιουργία σχεδόν μιας ολόκληρης πόλης 50.000 προσφύγων, η οποία θα ερχόταν συμπληρωματικά στις ήδη δεδομένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της ελληνικής πλευράς να δημιουργήσει 7.000 θέσεις υποδοχής προσφύγων στα νησιά και άλλες 10 συν 10.000 στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να διεξάγεται το relocation. Θέσεις οι οποίες δεν είναι μόνιμες, αλλά θέσεις υποδοχής ή πρώτα στα νησιά, τα λεγόμενα hot spots, και θέσεις προσωρινής φιλοξενίας μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης. Αυτή η ιδέα για τις 50.000, για ένα κέντρο 50.000 προσφύγων απερίφθη. Παραμένουμε στις αρχικές μας δεσμεύσεις, στη δέσμευση να ολοκληρώσουμε τα hot spots, τα κέντρα υποδοχής στα 5 νησιά και να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν και την υποχρέωσή μας για 10 συν 10.000 θέσεις στην υπηρετική χώρα. Αντί για μια κομμόπολη πόλη 50.000 προσφύγων, προτείναμε και έγινε αποδεκτό να προωθηθεί μελλοντικά και υπό προϋποθέσεις η διαδικασία της επιδότησης με άμεση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενοικίου για 20.000 πρόσφυγες, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι μια ουσιαστική σύμβολη στην πραγματική οικονομία και ταυτόχρονα θα εντάξει στον κοινωνικό ιστό πρόσφυγες, επαναλαμβάνω, και μάλιστα πρόσφυγες οι οποίοι κατά την άποψή μας μπορούν να άμεσα να ενταχθούν, με υψηλή δηλαδή μόρφωση και δυνατότητα να ενταχθούν στο κοινωνικό ιστό. Μια ιδέα η οποία κατά την άποψή μας είναι αμοιβαία επωφελής τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφυγικών ροών όσο και για την ελληνική πλευρά που ούτως ή άλλως στο μέλλον θα συμμετέχει και αυτή και η Ελλάδα στη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Το δεύτερο παράλογο, η δεύτερη παράλογη πρόταση η οποία περίφθη ήταν αυτή που αφορούσε την δυνατότητα μιας χώρας αν δεν συμφωνεί να μην επιτρέπει τη διέλευση προσφύγων από μια άλλη χώρα. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει η ροή και η μία μετά την άλλη ως ντόμινο το βάρος από τη μία χώρα μετά την άλλη ως ντόμινο να μετατοπίζεται στις χώρες υποδοχής και κυρίως στην Ελλάδα. Ανταυτού αποφασίστηκε η δυνατότητα που και τώρα ισχύει να ενημερώνεται για τον αριθμό των προσφυγικών ροών η χώρα που υποδέχεται τους πρόσφυγες. Κάτι το οποίο ούτως ή άλλως η χώρα μας διεξάγει, ενημερώνει δηλαδή και είναι σε πολύ στενή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Η τρίτη παράλογη πρόταση που απερίφθη ήταν αυτή που αφορούσε την δυνατότητα να υπάρξει μια νέα επιχείρηση της Frontex στα βόρεια σύνορά μας ώστε να ελέγχει και να αποτρέπει προσφυγικές ροές προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή πιθανώς αργότερα στην Αλβανία. Απερίφθη αυτή η πρόταση καθότι την μοναδική και αποκλειστική δικαιοδοσία για τον έλεγχο των βορείων συνόρων μας τον έχει η χώρα μας φυσικά σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Έτσι ο έλεγχος των ροών στα βόρεια σύνορά μας θα γίνεται αποκλειστικά από τις ελληνικές δυνάμεις και βεβαίως θα αυξήσουμε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μας με τις γειτονικές χώρες. Η μοναδική ανάμειξη της Frontex θα είναι μονάχα στη διαδικασία της ταυτοποίησης αν υπάρχουν περιπτώσεις προσφύγων οι οποίοι δεν έχουν ήδη ταυτοποιηθεί στα κέντρα υποδοχής, στα νησιά ή στην ενδοχώρα.
Πράγμα το οποίο ευελπιστούμε να μην υπάρχει ως ενδεχόμενο, διότι στόχος μας είναι, άλλωστε ούτως ή άλλως το γεγονός είναι ότι όλοι οι πρόσφυγες που έρχονται στα ελληνικά νησιά ζητούν να ταυτοποιηθούν, δεν αρνούνται τις ταυτοποιήσεις. Τέλος, νομίζω ότι συμπέρασμα όλων στην συνάντηση αυτή, στην άτυπη αυτή συνάντηση, ήταν ότι η Τουρκία παίζει τον βασικό ρόλο, τον ρόλο κλειδί στις εξελίξεις. Και η δυνατότητα μιας ουσιαστικής συνεννόησης με τη γείτονα χώρα είναι αυτή που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικής μείωσης των ροών, προσφυγικών ροών από την γείτονα χώρα. Ως εκ τούτου, ρίχνουμε όλο το βάρος στην δυνατότητα μιας ουσιαστικής συνεννόησης και ενός ουσιαστικού ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, προσφυγικών ροών από τη γείτονα χώρα προς την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι υπήρξε κατανόηση, παρά τις μεμονωμένες ίσως παρεμβάσεις, ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στις χώρες που αποτελούν τον διάδρομο των προσφυγικών ροών. Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με μέτρα στον διάδρομο, αλλά με μέτρα ουσιαστικά στην πόρτα από που έρχονται οι προσφυγικές ροές. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κοινή πεποίθηση ότι θα πρέπει να υπάρξει μία στενότερη συνεργασία και βεβαίως ένας συντονισμός και επιχειρησιακός ανάμεσα στην ελληνική ακτοφυλακή και στην τουρκική ακτοφυλακή. Ο καθένας όμως περιπολώντας στα χωρικά ύδατα τα οποία έχει την ευθύνη να ελέγχει. Η συνειδητοποίηση αυτή, σύν το γεγονός ότι θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη γείτονα χώρα για να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, μας δίνει την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι προσφυγικές ροές και να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Έχω δηλώσει από την προηγούμενη συνάντηση της Σύνοδο Κορυφής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε με πάρα πολύ αργά βήματα. Μπορώ βεβαίως να πω ότι με αργά βήματα αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας ξεπερνά. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε συντονισμένα και αν δεν απομονώσουμε εκείνες τις φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες που θέλουν να πετάξουν την ευθύνη από πάνω τους και να την μεταφέρουν στο διπλανό τους, τότε το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Ή θα αποκτήσουμε όλοι μια ενιαία πολιτική λογική αντιμετώπισης της κρίσης, ή τότε η κρίση αυτή θα μας ξεπεράσει και θα αποκτήσει υπαρξιακά χαρακτηριστικά για την ίδια τη δομή και τη συνέχεια, την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πιστεύω ότι ολοένα και περισσότερο απομονώνονται αυτές οι αντιλήψεις και πριτανεύει η κοινή λογική. Η λογική της αλληλεγγύης, του διαμερισμού της ευθύνης, της συνυπευθυνότητας και της κοινής δράσης. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα, μένει να δούμε αν στην πράξη θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθώ.